Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη εργαστήριο του Βιομηχανικού Μουσείου Ντομάτας. Ανοιξιάτικο το θέμα μας σήμερα και θα εμπνευστούμε από την ζωγράφο Georgia O'Keeffe. Θα φτιάξουμε λουλούδια σαν να τα βλέπεις από τόσο κοντά που δεν χωράνε ολόκληρα στο χαρτί. Σας προτείνω να βρείτε ένα λουλούδι ή έξω στη φύση ή μια φωτογραφία και να το κοιτάξετε πολύ προσεκτικά και από πολύ κοντά για να εμπνευστείτε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Αποφασίζω ποια θα είναι η θέση του λουλουδιού μου στο χαρτί και ξεκινάω να κάνω το κέντρο, αυτό το στρογγυλό που συνήθως πάει πεταλούδα ή μέλισσα. Όπως βλέπετε έχω κάνει ένα κυκλάκι, μια κυματιστή γραμμή, ύστερα κάνω αυτά τα δοντάκια. Πάμε να δούμε τώρα πώς αυτά τα δοντάκια θα με βοηθήσουν για να φτιάξω τα πέταλα. Ξεκινάω από τη μία γωνίτσα, όποια θέλω, και υποθέτω ότι από εκεί ξεκινάει το πέταλο, το οποίο βγαίνει έξω από το χαρτί. Εγώ έχω αποφασίσει ότι μία μυτούλα θα ξεκινάει το πέταλο, μετά θα έχει άλλη μία και στην επόμενη θα τελειώνει. Δεν ξεκινάει από εκεί, υποθέτω ότι βγαίνει έξω από το χαρτί και μετά τελειώνει κάπου εκεί. Από εκεί που έχω τελειώσει το ένα πέταλο, ξεκινάω το επόμενο. Παρεμβάλλεται μία μυτούλα και στο άλλο κλείνει. Εδώ ενδιάμεσα μπορείτε να φτιάξετε και φύλλα. Να, εγώ σε αυτό το έργο εδώ έχω κάνει φύλλα. Πάμε τώρα να χρωματίσουμε λίγο το λουλούδι. Να σας πω ότι επειδή μετά θα το περάσουμε με το πινέλο με τις νερομπογιές και επειδή οι νερομπογιές θα γεμίσουν τα κενά που θα έχουν αφήσει οι κυρομπογιές, δεν θα το χρωματίσω πολύ πυκνά με τις κυρομπογιές. Απλώς θα κάνω μερικά σχήματα και σχέδια, θα αφήσω αρκετό άσπρο του χαρτιού, ώστε μετά να έρθει η νερομπογιά και να γεμίσει αυτά τα άσπρα με τα χρώματα που θα διαλέξω. Στη συνέχεια θα πάω στα πέταλα και θα κάνω μερικές γραμμές, διάφορα χρώματα. Γενικώς θα προσπαθήσω όσο είμαι κοντά στις γραμμές να βάζω πιο σκούρα χρώματα και όσο απομακρύνομαι να είναι πιο φωτεινά. Θα δείτε ότι αυτό θα δημιουργήσει μια αίσθηση 3D στο λουλούδι μας. Παίρνω τώρα το πινέλο μου, στρογγυλό κατά προτίμηση. Και κοιτάξτε τώρα η νερομπογιά, δεν καλύπτει την κυρομπογιά. Αυτό συμβαίνει γιατί τα δύο υλικά έχουν διαφορετική σύσταση. Έτσι λοιπόν αξιοποιώ αυτό το χαρακτηριστικό του ζευγαρώματος των δύο υλικών. Και βλέπετε, το κάνω με τέτοιο τρόπο, δηλαδή κοντά στις γραμμές πιο σκούρο και όσο απομακρύνω από τις γραμμές πιο φωτεινό. Ορίστε, εδώ βάζω και μερικά μπλε και μερικά ροζ και βλέπετε πάλι κοντά στις γραμμές σκούρο μπλε και σκούρο πράσινο και όσο απομακρύνουμε από τις γραμμές πιο φωτεινά, πράσινο ανοιχτό, κίτρινο. Κάντε δοκιμές, έχει πλάκα. Τώρα θα κάνω εκεί από πίσω αυτά τα κομματάκια που δείχνουν ότι υπάρχει πίσω από το λουλούδι. Εγώ βάζω λίγο πορτοκαλί για να κάνει έτσι αντίθεση με το μπλε. Αν έχετε κάνει φύλλα μπορείτε να τα βάψετε ό,τι χρώμα θέλετε. Φτιάξτε το γενικά όπως σας αρέσει. Και εδώ μερικές τελευταίες πινελιές. Και το έργο μου είναι έτοιμο. Πώς σας φαίνεται? Δοκιμάστε κι εσείς και στείλτε μας οπωσδήποτε τα έργα σας στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Καλή επιτυχία! Για χαρά!